θυμάμαι τη γιαγιά μαυροκορεμένη πάντα, αμαύρα δεν βγήκανε ποτέ, να μας παίρνει παιδάκια, να μας πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησιά. Φτωχή γυναίκα, αλλά εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Με την εκκλησιά και με τη σημαία και με αυτά πορευόμαστε μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η ταυτότητά μας, αυτή είναι η ύπαρξή μας και αυτό δεν αλλάζει. Με μία ανάμνηση από τα παιδικά του χρόνια σχολείας, ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης από το Ηράκλειο, τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. «Έχουμε μία διαφωνία, αλλά 99 συμφωνίες», εξήγησε ο Υπουργός, ο οποίος γνωστοποίησε προημερών την απόφασή του να απέχει από την ψηφοφορία για το επίμαχο νομοσχέδιο. «Έχουμε και μία διαφωνία. Σωστά. Αλλά έχουμε 99 συμφωνίες, έχω μια κυβέρνηση που έχει κάνει σπουδαία πράγματα και συνεχίζει να υλοποιεί σπουδαία πράγματα. Και έχουμε και μια διαφωνία. Τη δική μου την άποψη για αυτή τη διαφωνία την έχω πει». Για ένα ζήτημα στο οποίο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, έκανε λόγο ο Υπουργός, ο οποίος παρευρέθηκε στην κοπή πίτασης Νόδε Ηρακλείου. Υπογράμμισε πως παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός με την στάση του έδωσε την δυνατότητα στα στελέχη του κόμματος να εκφραστούν κατά συνείδηση. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά κρατώ εδώ το σημαντικό. Ότι ενώ αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός με τη στάση του και την επιλογή του, δηλαδή ποιες επιλογές, πρώτον ότι αποφάσισε να προωθήσει αυτή τη μεταρρύθμιση, γιατί αυτό είναι κάτι που το πιστεύει ο ίδιος και είναι κάτι το οποίο αποτελεί κυβερνητική πολιτική. Δεύτερον, έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να εκφραστούν κατά συνείδηση στη Βουλή. Με φόντο τις εσωκομματικές αντιδράσεις στο Γαλάζιο στρατόπεδο, ο Μάκης Βορύδης ξεκαθάρισε πως η παράταξη θα παραμείνει ενωμένη και δεν θα διαιρεθεί λόγω διαφωνιών. «Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Τη διαφωνία μας θα τη λύσει. Η Βουλή κάτι θα αποφασίσει. Αυτή τη διαφωνία δεν θα την αφήσουμε να κλονίσει την παράταξή μας, την κυβέρνησή μας». Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.